Καλησπέρα φίλε και φίλοι, εύχομαι όλοι να είστε καλά και να έχετε υγεία. Καλό καλοκαίρι να πω. Ε, μπήκαμε σε μήνα των διδήμων βεβαίω, βεβαίω. Χρόνια πολλά σε όλου του διδήμου και τι διδυμίνες, Του αιώνιου, ε, τα αιώνια νιάτα να πω έτσι. Καθότι οι διδύμη δεν γερνάτε ποτέ. Ε, δεν είναι τυχαίο φυσικά αντικατοπτρίζεται με τον πλανήτη Ερμή που ο, ο Ερμής ήταν ούτως ή άλλως ο αγγελιαφόρος των Θεών και φυσικά είστε και εσείς γι' αυτό και έχετε πολύ καλή την αίσθηση της ευγλωτίας να μιλήσετε, να ανοιχτείτε. Είμαι ο Μάνος, είμαι αναλυτής ταρό και αριθμολόγος και στο κανάλι μου θα βρείτε πολύ ωραίες αριθμολογικές προβλέψεις και ταρό προβλέψεις στο Μάνος Ταρότ στο κανάλι μου στο YouTube. Εκεί θα πατήσετε και το καμπανάκι, θα κάνετε και εγγραφή γιατί κάθε Τετάρτη έχω μοναδικά και εκπληκτικά live κάθε Τετάρτη. Και εδώ στο Extra Channel βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο με πολύ ωραία και ξεχωριστά θέματα. Ε, τώρα, θέλω να κοιτάξετε επίσης το κανάλι μου γιατί ακριβώς από κάτω υπάρχει στο www.manostaro.gr το προσωπικό μου site και εκεί έχω πολύ ωραίες και δωρεάν παροχές με μία κάρτα, με τέσσερις κάρτες, συμφωνία πεπρωμένων, κρυστάλλινη σφαίρα και φυσικά online κλείσιμο ραντεβού στο www.manostarot.gr Λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα. Σας έχω ερωτικά βεβαίως για τις επόμενες 30 ημέρες. Του επομένου λοιπόν ενός, ενός μήνα, ερωτικά, τι εξέλιξεις θα υπάρχουν. Ένα πολύ ωραίο pick a card, ελληνιστή, διάλεξε μια κάρτα λοιπόν, το οποίο θα επιλέξετε το deck το οποίο σας, Τραβάει και σα έλκει, και από εκεί και μετά εγώ θα κάνω την ανάλυση. Θα τι ανακατέψω τι κάρτε εδώ, αυτή τη στιγμή live. Και φυσικά θα πάρετε την έννοια και την ενέργεια του κάθε deck για τις επόμενες 30 ημέρες, τι επόμενε 30 ημέρε. Τι εξελίξει θα υπάρχουν στα ερωτικά σα. Για προσωπικέ προβλέψει, το τηλέφωνο μου βρίσκεται ακριβώ από κάτω. Τηλεφωνικέ ή στον χώρο μου, στο Παλαιό Φάληρο στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν, μην σα καθυστερώ άλλο. Πάμε να δούμε τι εξελίξει θα υπάρχουν στα ερωτικά σα για τι επόμενε 30 ημέρε. Εδώ είμαστε, αγαπημένε φίλε και φίλοι, τρία πακέτα. Ένα, δύο και τρία. Θέλω να επιλέξετε να σκεφτείτε τα ερωτικά σα για τι επόμενε 30 ημέρε: πώ θα είναι επανασύνδεση, νέε γνωριμίε, σχέσει, φιλίε, κρεβάτια, α, οτιδήποτε, κάποιο πρόσωπο το οποίο έχετε στο μυαλό σα, σαν γενικότερη κατάσταση. Και φυσικά τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Ένα, δύο και τρία. Θέλω να επιλέξετε πώ θα κυλήσουν λοιπόν τα ερωτικά σα για τι επόμενε 30 ημέρε. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω έχουμε επιλέξει. Οι αναποφάσιστοι να τελειώνουν γρήγορα. Κάποιοι γιατί ακόμη αμφιταλαντεύεστε μεταξύ δύο, είμαι σίγουρο. Θέλετε και το ένα, θέλετε και το ένα και θέλετε και το άλλο. Αλλά θέλω να επιλέξετε μόνο ένα. Αν σα τραβούνε δύο. Θα τα ακούσετε και τα δύο, αλλά εν τέλει θα επιλέξετε και θα κρατήσετε μόνο το ένα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε το 3 πακέτο πάνω, το 2 πάνω και πάμε στο πρώτο. Φύγαμε. Εξελίξεις για τις επόμενες 30 ημέρες. Στα ερωτικά σας. Είναι γενικό, δεν μπορεί να πιάσει βεβαίω όλους, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Ερωτικά, επομένων, 30 ημερών. Ερωτικά για τις επόμενες 30 ημέρες ενός μήνα, τα ερωτικά για τον επόμενο ένα μήνα. Όσοι επιλέξατε γενικό, είτε έχετε σχέση είτε δεν έχετε σχέση για όλους. Ερωτικά των επόμενων 30 ημερών. Επόμενων 30 ημερών, ερωτικά, Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να δούμε σαν ενέργειες για τις επόμενες 30 ημέρες. Για τις επόμενες 30 ημέρες. Για τις επόμενες 30 ημέρες. Λοιπόν, αγαπημένες φίλες και φίλοι, σαν ενέργεια λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει κάποιο πρόσωπο, νομίζω σφυράει κλέφτηκα και κοιτάζει τα περιστέρια το συγκεκριμένο άτομο. Μου δείχνει εδώ ότι ίσως το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι σε φάση που να θέλει κάτι στο τώρα. Δείχνει μια ξεροκεφαλιά, μια ισχυρογνωμοσύνη και γενικότερα κάτι το οποίο είναι ασταθή. Δηλαδή δεν πατάει σε γερά θεμέλια. Κάποιοι λοιπόν εδώ εσείς είστε σε μια φάση για τον επόμενο μήνα ε, αναγνώρισης το τι θέλετε μέσα σας γιατί βεβαίως έχετε μια στεναχώρια η οποία πηγάζει από το το παρελθόν. Κάποιε και κάποιοι μου έχετε κλειστεί, θα έλεγα, και λίγο στον εαυτό σα, ή μπορεί κάποιο άτομο σε κοντινό περιβάλλον να υπάρχει και πρόβλημα υγεία και αυτό να σα έχει εγκλωβίσει. Μου δείχνει και κάποια σχέση την οποία μπορεί να θέλετε κάποιοι με πρόσωπο κρυό, λέον τοξότη, για κάποιους. Ε, κάποιοι βλέπω το κρεβάτι δίδυμου υδροχώου ζυγού και σχέση ή Στεφάνη με ταύρο παρθένο εγώ καιρό. Το πρόβλημα όμως είναι τι, θα βρεθείτε σε ένα δίλημα για το αν θέλετε και αν μπορείτε να κάνετε κάτι καινούριο, αλλά εν τέλει δεν θα υπάρξει τώρα κάτι καινούριο, παρόλο που θα σας υπάρξουν θα υπάρξουν δύο περιπτώσεις οι οποίες θα μπορείτε να αξιοποιήσετε σε επίπεδο ερωτικό, αλλά δεν θα τις α, αρπάξετε που λέμε από τα μαλλιά. Όσοι και όσες είστε παντρεμένοι, μου δείχνει ότι είναι μια κατάσταση λίγο ανισόρροπη και ασταθή και φυσικά το επόμενο διάστημα, δεν, για τις επόμενες 30 ημέρες, ίσως θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα στη μεταξύ σας σχέση. Δώστε τρόπο στην οργή και μην αφήσετε τρίτους να μπουν μπροστά σας. Αυτά λοιπόν για το πρώτο πακέτο και πάμε στο δεύτερο πακέτο. Πάμε στο δεύτερο πακέτο. Πάμε στο δεύτερο πακέτο. Ερωτικά για τις επόμενες 30 ημέρες. Για τις επόμενες 30 ημέρες. Ερωτικά όσοι επιλέξατε το δεύτερο πακέτο. Όσοι βλέπετε το σχέδιο το οποίο είναι σε αυτή την τράπουλα. Είναι το τρισκέλιο. Αν η πιο παρατηρητική θα το είδατε ότι το φοράω στο λαιμό μου. Είναι σύμβολο δύναμης, εξουσίας, ταχύτητας, ενότητας και φυσικά για κάποιους πιο σύγχρονους είναι και ο Κέλτικος Σταυρός είναι ε, η Αγία Τριάδα και φυσικά είναι ένα πολύ δυνατό σύμβολο που συμβολίζει την αέναη ταχύτητα του χρόνου γι' αυτό και σε παλαιότερες καταστάσεις συμβόλιζε ε, και σε παλαιότερα χρόνια τρία πόδια. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε για τις ενέργειες για τις επόμενες 30 ημέρες τι έχει να μας πει στα ερωτικά για σάς το δεύτερο πακέτο τι έχει να μας πει στο δεύτερο πακέτο μας πιέζει και βεβαίως ο χρόνος αλλά θα πιάσω όλες τις ενέργειες όσο έχουν για τις επόμενες 30 ημέρες. Για τις επόμενες 30 ημέρες. Πολύ ωραία. Λοιπόν εδώ αγαπημένες φίλες και φίλοι μου δείχνει κάποιοι και εσείς μέσα σας δείχνει μια απογοήτευση. <coughs> Σαν να θεωρείτε συγγνώμη κάποια ευκαιρία που χάθηκε. Και φυσικά αρκετά εμπόδια στον αισθηματικό τομέα. Τι έγινε παιδιά μου σήμερα. Αρκετά εμπόδια, δυσκολίες. Μου δείχνει προσπάθεια και οικονομικές δυσκολίες για κάποιους. Ίσως εργάζεστε και ε, δεν αμείβεστε όπως θα έπρεπε. Ή σε μία σχέση όσοι είστε δεν περπατάει όπως θέλετε. Όμως σας έρχονται καινούριε εξελίξεις γρήγορε, ένα έρωτα πολύ δυνατό ή κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν που θα πάρετε πολύ μεγάλη χαρά. Προσέξτε όμω, μήπω είναι κάποια κρυφή σχέση ή εδώ να υπάρχει κάποια εξαπάτηση. Παρ' όλα αυτά όμω θα νιώσετε ικανοποίηση, έρωτα και συνέστημα πολύ πολύ βαθύ. Αυτά λοιπόν και για το δεύτερο πακέτο και πάμε στο τρίτο μα πακέτο. Πάμε στο τρίτο μας πακέτο. Πάμε στο τρίτο μας πακέτο εξελίξεις για τις επόμενες 30 ημέρες. Ερωτικά εξελίξεις για τις επόμενες 30 ημέρες για τα ερωτικά. Για περαιτέρω πληροφορίες βεβαίως θα μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εκεί υπάρχουν τρομερά βίντεο, εκπληκτικά βίντεο με πολύ ωραίες αναλύσεις και αριθμολογικές. Την Τετάρτη έκανα ένα φανταστικό βίντεο, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μου και να το δείτε καθώς και τα προηγούμενα ανά Τετάρτη τα οποία ανεβάζω. Πάμε λοιπόν να δούμε για τις επόμενες 30 μέρες όσοι επιλέξατε το πακέτο νούμερο 3. Όσοι επιλέξατε το πακέτο νούμερο 3. Εδώ. Όσοι επιλέξατε το πακέτο νούμερο 3. Ραδιουργίε, γλωσσοφαγιά πίσω από την πλάτη σα. Όσοι έχετε σχέση ή βρίσκεστε σε μια σχέση, καλό θα είναι να μην διατυμπανίζετε το τι συμβαίνει στη ζωή σα, με ποιου μιλάτε, με ποιου έρχεστε σε επαφή και γνωριμία. Με κάποιο πρόσωπο πιθανόν επιθυμείτε επανασύνδεση ή επικοινωνία μπορεί να καθυστερήσει. παρόλα αυτά, σα έρχεται και ένα κρεβάτι με καρκίνο, σκορπιό ηχθεί, το οποίο όμω ίσω δεν ολοκληρώνεται και δεν μπαίνει σε μια φάση εξέλιξη για σχέση. Και, καρ και κρεβάτι και μετά βρω παρθένο εγώ καιρο, εδώ είστε πιο ερωτικοί εσείς στο τρίτο πακέτο, όμως προσέξτε το πρόσωπο το οποίο θα εμφανιστεί, γιατί βλέπω συγκεκριμένα δύο πρόσωπα, ε, να μην είναι αληθή ως προς τα συναισθήματα και ως προς τα θέλω του. Κάποιοι μου δείχνουν εδώ και ένα στεφάνι ανάποδα, μπορεί να είστε παντρεμένοι και να έχετε προβλήματα τα οποία να πηγάζουν πολύ πολύ καιρο πίσω και ίσως να βρίσκεστε σε μια διαδικασία αναγνώρισης το τι αλλαγές πρέπει να κάνετε στη ζωή σας και πώς θα πρέπει να αλλάξετε τα δεδομένα και τα σταθμά τα οποία σας κουράζουν εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Κάποιοι εδώ μου δείχνει με καρκίνο σκορπιό ηχθεί όπως είπα αλλά φροντίστε να μην ε, μπλέξετε σε μια περιπέτεια η οποία αργότερα να το μετανιώσετε. Αυτά λοιπόν αγαπημένε φίλε και φίλοι και για το τρίτο πακέτο. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία θέλω να προσέχετε τους εαυτούς σας. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπείτε στο κανάλι μου στο YouTube Manos Tarot. Κάθε Τετάρτη εκπληκτικά live και πολύ ωραίες αναλύσεις. Και φυσικά το τηλέφωνο μου βρίσκεται ακριβώς από κάτω για προσωπικές προβλέψεις ταρό ε, ή αριθμολογία. Καθώς και πνευματιστικές εργασίες, τις οποίες θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες στο site μου www.manostarot.gr Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.